Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να θεωρεί τη Ρωσία εχθρό, δήλωσε ο Βρετανός πολιτικός ηγέτης του κόμματος Heritage, David Kerten. Η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε, και προέτρεψε τη Δύση να μην κλιμακώσει τη σύγκρουση. Η κατάσταση στην Ουκρανία μπορεί να αποκλιμακωθεί και να ολοκληρωθεί εάν όλοι συγκεντρωθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και συζητήσουν ειρηνευτικές συμφωνίες, είπε ο Kerten. Πριν μερικές ημέρες πάντως, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Patrick Sanders, κάλεσε τους Βρετανούς να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν στο στρατό σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία. Και ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Boris Pistorius, δήλωσε πως δεν βλέπει ακόμη απειλή επίθεσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία στο έδαφος του ΝΑΤΟ, αλλά σε 5 έως 8 χρόνια είναι πιθανό ένα διαφορετικό σενάριο. Ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργέι Ναρίσκιν, σε συνέντευξή του σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, εξέφρασε την άποψη ότι οι δηλώσεις για υποτιθέμενα σχέδια για ρωσική επίθεση στο ΝΑΤΟ είναι ένας πόλεμος πληροφοριών για να δικαιολογήσει την τρέχουσα υβριδική επιθετικότητα της Δύσης κατά της Ρωσίας.